Νίκος Παπάς, ορίστε. Για 15 λεπτά. Μάλιστα. Είστε επιθαρχημένος εσείς. Πάντα, κύριε Πρόεδρε. Το πάντα. Τώρα παίζετε. Το πάντα παίζετε, αλλά τέλος πάντων. Ορίστε, ξεκινήστε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ο λαός μας να ξεχάσει τι έγινε στην πρόσφατη πολιτική και οικονομική ιστορία του τόπου, να ξεχάσει τι έγινε τις περασμένες εβδομάδες και βεβαίως να μην μπορεί να σκεφτεί και να κρίνει το τι θέλει και το τι σχεδιάζει η κάθε πολιτική δύναμη. Όμως, ο λαός μας δεν ξεχνά ότι αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε τη χώρα σε συνθήκες ασφυξίας, με την ανεργία στο 27%, χωρίς κλεισμένες αξιολογήσεις, χωρίς κλεισμένα τα μνημόνια, χωρίς ρυθμισμένο το χρέος και κατάφερε, μεταξύ άλλων, να ανατρέψει καταρχήν το σχέδιο της παρένθεσης, να δώσει μέρισμα στο τέλος του 16, του 17 και του 18, να βγει από τα μνημόνια, να δανείζεται με ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια, να δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας, να έχει πλεονασματικό το ασφαλιστικό σύστημα, να τακτοποιήσει το τηλεοπτικό τοπίο, να χτίσει κοινωνικό κράτος, να επιστρέψει τα αναδρομικά στα ειδικά μισθολόγια, να μειώσει τον έμφυα, να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, να καταργήσει τον υπόκατωτο μισθό, να κάνει ρεκόρ επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, να μειώσει το ΦΠΑ στην εστίαση, στο ρεύμα και στα τρόφιμα, να δώσει τη 13η σύνταξη, να ολοκληρώσει τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους και τα μεγάλα έργα, να δρομολογήσει μεγάλες επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, να έχει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους από πολλές χώρες της Ευρωζώνης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Αυτά αναγνωρίζει ο κόσμος, αυτά βλέπουν άπαντες. Τι βλέπει η αντιπολίτευση? Καταστροφές. Δεν είχαμε καταστροφή προφανώς, εκτός από μία. Την καταστροφή του αφηγήματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία αντιπολίτευση πήγαινε θριαμβευτικά από διάψευση σε διάψευση. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή απαντά με λάσπη, φωνές και ψέματα. Κάνει την επιλογή να μετατρέψει την αξιωματική αντιπολίτευση, η ηγεσία της, στη σύγχρονη ΕΡΕ. Με μετεμφυλιακή ρητορική και πολιτική και εκπομπή μίσους. Φτάσανε δε να λένε στα σοβαρά ότι τα τελευταία μέτρα ήταν, λέει, αντιπερισπασμός για να αλλάξει η συζήτηση η δημόσια από τις διακοπές του Πρωθυπουργού. Ειλικρινώς, προσωπικά δεν πίστευα όταν το είδα κάπου γραμμένο σε ένα από τα γνωστά μέσα ότι αυτό θα γίνει επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μας ακούει ο κόσμος και μας κρίνει. Δηλαδή, λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι επειδή βγήκανε οι σχετικές φωτογραφίες, η κυβέρνηση έφερε τη 13η σύνταξη, μείωσε το ΦΠΑ και παίρνει και τα άλλα θετικά μέτρα. Νομίζω ότι είναι μια θέση η οποία δεν αντέχει στη δημόσια κριτική. Είχε μια ακραία αρνητική στιγμή η προχθεσινή συζήτηση. Και μιλάω για την αήθη επίθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον πατέρα του Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι είναι μια επίθεση την οποία και ο ίδιος έχει μετανιώσει και νομίζω ότι έχει κάθε δυνατότητα και υποχρέωση απόψε το βράδυ να ανασκευάσει, να ανακαλέσει υπό το φως και της δήλωσης του Πρωθυπουργού και της αντίρρητης πραγματικότητας ότι αυτή η κατασκευή είναι μια κατασκευή ακροδεξιάς απόφυσης. Εκτός και αν αυτή η στρατηγική επιλογή είναι εδώ για να παραμείνει για την αξιωματική αντιπολίτευση. Η κατασκευή δηλαδή ψευδών ειδήσεων μέχρι να πάει ο λαός μας στην κάλπη. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει τα πάντα για να μην συζητάμε για την οικονομία και την κοινωνία. Για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος τον ανέφερα ήδη. Έχει καταντήσει η αξιωματική αντιπολίτευση ένα σύγχρονος νοστράδαμος της πολιτικής και της οικονομίας. Προβλέπει καταστροφές οι οποίες δεν έρχονται. Έλεγε ότι δεν θα κρίσει πρώτη αξιολόγηση. Έκλεισε τον Ιούνιο του 2016. Ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Απρίλης του 2017 τελείωσε αυτή η συζήτηση. Λέγανε ότι είναι μονομερής ενέργεια η διανομή του κοινωνικού μερίσματος που δόθηκε το 2016 και ψήφισε παρόν. Έλεγε ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Έκλεισε τον Ιούνιο του 2017. Ότι δεν θα κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Έκλεισε τον Ιανουάριο του 2018. Τα ίδια σενάρια διακινούνταν και για την τέταρτη αξιολόγηση. Έκλεισε και αυτή τον Ιούνιο του 2018. Και πήγανε και τσάμπα οι συναντήσεις και τα τηλέφωνα σε Βρυξέλλες και σε Βερολίνο. Τώρα, αφού δεν βγήκε τίποτα, ξεκίνησε η κουβέντα για το χρέος.
το οποίο και αυτό ρυθμίστηκε με την απόφαση του Ιουνίου του 2018 στο Eurogroup. Μετά ήρθε το παραμύθι για το τέταρτο μνημόνιο. Το άτυπο, όπως λέγανε μέχρι τον Αύγουστο, που βγήκαμε από το μνημόνιο. Και για να στηριχθεί αυτή η ρητορική περί ατύπου μνημονίου, επικαλούνταν την περικοπή των συντάξεων, οι οποίες δεν κόπηκαν. Οι δίδυμες περικοπές και των συντάξεων και του αφορολόγητου είναι θεμέλιος λίθος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Απολύτως και αναντήρητα. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά ο καιρός όπου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξηγούσε ότι βεβαίως θα μειωθεί το αφορολόγητο, αλλά με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στο 9%. Άρα λοιπόν, σας υποσχόμεθα κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αυτά ο λαός μας δεν θα τα ξεχάσει. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος όπου η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μιλάμε για την οικονομία. Είναι η στρατηγική επιλογή να μην μετακινηθεί ούτε κατά ένα εκατοστό από τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που εφάρμοσε ως κυβέρνηση μέχρι το τέλος του 2014. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε καθαρά ότι η 13η σύνταξη δεν μπορεί να δοθεί, ότι είναι λαϊκισμός. Το ασφαλιστικό πρέπει να πάει στο μοντέλο Πινοσέτη, δηλαδή μιλάμε για την κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. Εάν κανείς αντιληφθεί και οι συνταξιούχοι μας περί τίνος πρόκειται, θα ανατριχιάσουν. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα συζητάει η Νέα Δημοκρατία. Ας διαβάσει κανείς τι λένε τα think tank τα σχετικά που προκρίνουν αυτές τις λύσεις. Τα think tank τα οποία γυτνιάζουν με τις ενώσεις των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες λένε ότι από αυτή τη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα αυξηθεί ο τζίρος τους από 2 έως 5 δις ετησίως. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Ποιος θα εγγυάται τα ταμεία? Κανείς. Θα γυρίσουμε από το όλοι μαζί πιο δυνατή του ΕΦΚΑ στο καθένας μόνος του και σώζον εαυτόν σωθήτο που είναι του ασφαλιστικού Πινοσέ. Το οκτάωρο βεβαίως είναι ξεπερασμένο, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ιδεολειψία της αριστεράς και βεβαίως αλίμονο να μην υπερακοντήσουμε για άλλη μια φορά και τη συμφωνία με τους θεσμούς. Δεινοπάθησε η Γύρω Βασίλη να φτάσει στο 1:1 στη διαπραγμάτευση για το δημόσιο τομέα και η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο 1:5. Μας ακούει ο κόσμος και ο κόσμος των χαμηλών εισοδημάτων, ο κόσμος ο οποίος απολαμβάνει τις υπηρεσίες του δημοσίου σε κρίσιμους τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, ακόμα και η ασφάλεια. Η ασφάλεια απέναντι στις πυρκαγιές. Ακόμα και η εθνική ασφάλεια και μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δύο λόγια για τα ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Σήμερα το πρωί υπογράψαμε τη σύμβαση για το μεγάλο έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο. Είναι ένα έργο το οποίο, κατά τη μελέτη του ΙΟΒΕ, εξοικονομεί κατέτος 380 εκατομμύρια ευρώ. 380 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, μιλάμε για δύο επιδόματα ενοικίου. Δύο επιδόματα ενοικίου. Αυτή είναι μία φιλοσοφία. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, βελτιστοποίηση των διαδικασιών και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. Υπάρχει και η άλλη φιλοσοφία, η οποία εφαρμόστηκε. Και είναι η φιλοσοφία των απολύσεων, των περικοπών, της απαξίωσης των δημοσίων υπηρεσιών, φιλοσοφία και πολιτική από την οποία δεν έχει ξεκολλήσει η Νέα Δημοκρατία. 15.000 απολύσεις είχαν υπογράψει, οι οποίες δεν έγιναν, επειδή ακριβώς έγινε η πολιτική αλλαγή. Έτσι λοιπόν κινούμαστε εμείς με αυτό το τεράστιο, το μεγάλο έργο, το οποίο θα διασυνδέσει 21.000 φορείς του ελληνικού δημοσίου και θα αποδώσει 150.000 ψηφιακές απομακρυσμένες υπογραφές στους δημόσιους λειτουργούς. Υπήρξε βεβαίως και η μεταρρύθμιση στο τηλεοπτικό τοπίο και εδώ επιτρέψτε μου να πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι ξανά άνοιξε η ΕΡΤ, είναι ότι η ΕΡΤ έγινε και αυτόνομη από τον ιδιώτη πάροχο του ψηφιακού σήματος. Έχει το δικό της δίκτυο και μπορεί να μεταφέρει το σήμα της αυτόνομα και όχι μόνο να κάνει το αυτονόητο για ένα δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, αλλά να γλιτώνει και πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Δόθηκαν βεβαίως και οι τηλεοπτικές άδειες. Το δημόσιο εξασφάλισε έσοδα τα οποία δεν τα εξασφάλιζε υπό τις προηγούμενες συνθήκες, επιτρέψτε μου να πω. 175 εκατομμύρια θα πληρωθούν για τις άδειες. 150 εκατομμύρια εισπράξαμε από φόρους οι οποίοι είχαν νομοθετηθεί και η εισπράξή τους με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής μετακινούνταν λίγο πριν τη Βασιλόπιτα. 150 εκατομμύρια ευρώ. Φόρος διαφήμισης και τέλη χρήσης συχνοτήτων.
Αυτά τα λεφτά κάποιοι επέλεξαν να μην τα εισπράξουν. Και εκεί προφανώς, προφανέστατα, κάποια τηλέφωνα σηκώθηκαν. Και θυμήθηκαν και κάποια συμφέροντα να στοχοποιήσουν και εμένα προσωπικά. Για ποιο ζήτημα? Το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Εκεί που όλο το πολιτικό σύστημα, το πάλε ποτέ κρατεώ, έχει λερωμένη τη φωλιά του, και εκεί που αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, ακόμα και αν αυτό κοστίσει και προκαλέσει και σφοδρές συγκρούσεις με πάρα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά από αυτή την ιστορία και από αυτόν τον κύκλο, νομίζω ότι έχει καταλάβει ο λαός το εξής: ότι το πρόβλημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι ο Παπάς, ο Πολάκης, η Δούρου ή άλλος ένας μόνος του υπουργός που κάθε τόσο στοχοποιείται. Το πρόβλημά τους είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η πρωθυπουργία του. Και επειδή βλέπουν ότι τα πράγματα αλλάζουν και στην κοινωνία και στην οικονομία, αντιδρούν σπασμωδικά. Ο λαός μας πρέπει να είναι, θα έλεγα, έτοιμος να ακούσει τέρατα τις τελευταίες 15 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές. Πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι είναι και προετοιμασμένος αυτά τα τέρατα να τα ακούσει και να τα αξιολογήσει ακριβώς όπως τους πρέπει. Να τα βάλει λοιπόν σε δεύτερο πλάνο και να επιμείνουμε όλοι η λογική να συζητούμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά. Επίσης, 500.000 συμπολίτες μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είχαν πρόσβαση στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν. Βρέθηκα σε περιοχές στις οποίες πηγαίνανε πάρα πολλοί Μακεδονομάχοι και ξυφουλκούσαν εναντίον μας. Και λέγανε ότι εμείς είμαστε οι προδότες, επειδή φέραμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και το πολιτικό προσωπικό των εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών Μακεδονομάχων, θεωρούσε ότι είχε κάνει το χρέος του, αφήνοντας τους συμπολίτες μας στις ευαίσθητες εθνικά περιοχές χωρίς πρόσβαση στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν. Και βεβαίως, όταν έκανα αυτή την περιοδία, είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούσαν με τη Συμφωνία των Πρεσπών και είχαν αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά καθίσαμε μαζί και οργανώσαμε το πώς οι πολίτες μας θα έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να βλέπουν ελληνική τηλεόραση. Οπτικοακουστική βιομηχανία. Και τι δεν είχαμε ακούσει όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι πραγματικά κινηθήκαμε ταχύτατα και από την ψήφιση του νομοσχεδίου, η οποία είναι περίπου ένα χρόνο πριν, αυτή τη στιγμή ήδη 50 οπτικοακουστικές παραγωγές χρηματοδοτούνται και ενισχύονται, έχοντας δημιουργήσει 11.500 θέσεις εργασίας και έχοντας συμβάλει καθοριστικά στη διαφήμιση της χώρας στο εξωτερικό. Δεν θα ήθελα να πάω πίσω στα πρακτικά και να θυμηθώ, δεν θα πληγωθούμε όλοι μας, το τι έχει υποθεί από αυτό το βήμα για αυτή μας την πρωτοβουλία. Ούτε βέβαια θα πάω στις ανοησίες που εκτοξεύστηκαν εναντίον του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Πρέπει νομίζω όμως κάποια στιγμή να υπάρξει και ένα μέτρο στη δημόσια συζήτηση. Μισό λεπτό για τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. Και εκεί χλέβει. Εκεί πολύ περισσότερα αστεία. Μη γελάτε, κύριε Μαντά. Εκεί είχε πέσει πάρα πολύ γέλιο. Τώρα δεν βλέπω κανένα να γελάει. Με τον Ελλάσσα 3, τον Ελλάσσα 4 στην ελληνική τροχιακή θέση, με πρόγραμμα κατασκευής μικροδορυφόρων με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και με την τελευταία συμφωνία με την NASA, όπου η χώρα μας θα γίνει μία από τις ελάχιστες που θα έχουν στείλει όχημα στη Σελήνη, δεν βλέπω κανένα να γελάει. Τώρα γελάμε εμείς, ναι. Όχι, μάλλον μηδιούμε. Χαμογελάμε. Με μία ικανοποίηση και με μία αισιοδοξία ότι και αυτά τα ζητήματα θα τα συζητάμε από εδώ και μπρος με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Διότι έχουμε συνηθίσει να είμαστε περήφανοι εδώ στην Ελλάδα όταν ακούμε ότι ο τάδε Έλληνας δουλεύει στην NASA, ο άλλος δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, ο ένας είναι στο Harvard, ο άλλος είναι. Αλλά πώς θα γυρίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν για την Ελλάδα, δεν συζητάμε. Κλείνω με το εξής. Χωρίς να αδικήσω βέβαια τις τεράστιες επενδύσεις που κάνουμε για την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, 4 δις επενδύσεις μέχρι το 2022, οι οποίες πραγματικά θα μεταμορφώσουν τον τρόπο και τις ταχύτητες με τον οποίο οι Έλληνες πολίτες έχουν πρόσβαση στις ταχύτητες στο διαδίκτυο. Είχαμε μια πάρα πολύ αποκαλυπτική, νομίζω, ομιλία του κυρίου Βενιζέλου. Ο κύριος Βενιζέλος τι είπε? Είπε ότι κακώς κατεβάσαμε τα πλεονάσματα, διότι υπολογίζανε να τα χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί εναντίον τίνος.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, εμείς κατεβάσαμε τα πλεονάσματα, πήραμε θετικά μέτρα και έχουν υπόψη τους να κάνουν ακριβώς τι. Να σας πω τι έχουν υπόψη τους να κάνουν. Να χρησιμοποιήσουν τα πλεονάσματα ως μοχλό ενάντια στη χώρα. Όπως χρησιμοποιήθηκε το χρέος στην αρχή, όπως χρησιμοποιήθηκε η παραμονή της χώρας στο ευρώ, ακριβώς για να υπάρξουν πιέσεις για να μπαίνουν τα προαπαιτούμενα. Τι έχουν υπόψη τους να δώσουν για να πάρουν αυτοί, εάν ομιγαίνει το χαμηλότερα πλεονάσματα. Και τώρα που τα κατεβάσαμε εμείς τι θα κάνουνε, θα τα επιστρέψουν στο 3,5 για να διαπραγματευτούν από την αρχή. Να διαπραγματευτούν τι? Μήπως το ασφαλιστικό πινοσέτ και να πούνε «Α, μας ήρθε εξωτερικός καταναγκασμός». Αυτή είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα βοά. Και η πραγματικότητα λέει ότι πάμε σε εκλογές όπου υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ρητά ζητάει την κατάργηση των θετικών μέτρων τα οποία θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο στελεχώνεται από ανθρώπους οι οποίοι αν εκλεγούν στην Ευρωβουλή θα δώσουν ψήφο για την Προεδρία της Κομισιόν στον κύριο Βέμπερ. Ο οποίος ακόμα δεν είχαν τελειώσει οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα και έσπευσε να τις καταγγείλει. Το ξέρουν λοιπόν οι Έλληνες πολίτες. Ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ψήφος για την κατάργηση της 13ης σύνταξης, για την κατάργηση των μειώσεων στο ΦΠΑ και για την ακύρωση των θετικών μέτρων τα οποία παίρνουμε. Από την άλλη, θα υπάρχει και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ με την Προοδευτική Συμμαχία, που είναι η μοναδική παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί ένα πρόγραμμα εντός Ευρώπης που απαντάει στο μείζον κοινωνικό ζήτημα. Και το μείζον κοινωνικό ζήτημα είναι η επαναφορά στην ανάπτυξη και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα δούμε σε 15 μέρες.